Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι τηλεθεατές στο Λευκόθεο, εδώ που ο ΑΠΟΕΛ επικράτησε τη ΣΠΕΑ Μπολέκα ΑΕΛ 111-94 και δίπλα μου έχω τον Μάρκο Ασονίτη, τον προπονητή της ΣΠΕΑ Μπολέκα ΑΕΛ. Coach, ένα παιχνίδι σήμερα όπου ήσασταν ανταγωνιστικοί σε ένα μεγάλο μέρος του αγώνα, αλλά ο ΑΠΟΕΛ ξέφυγε στην τρίτη και τέταρτη περίοδο. Στο τέλος δεχτήκα την πρώτη σας ήττα. Μπορεί να μας κάνετε μια αναδρομή για το πώς κύλησε πρώτα απ' όλα το σημερινό παιχνίδι για την ομάδα σας? Ωραία, πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ για την νίκη. Σίγουρα δεν είναι διαφήμιση της άμυνας το αντίθετο το παιχνίδι που παίξαμε σήμερα. Πήγε στις πάρα πολλές κατοχές. Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε ένα θέμα με τον Trey Buchanan, με τον τραυματισμό του, που δεν μπορούσε να ήταν 100%. Από εκεί και πέρα, όσο ξέφευγε το ΑΠΟΕΛ, προσπαθούσαμε να μείνουμε κοντά στο σκορ, αλλά πραγματικά δυσκολευτήκαμε. Είχαμε ορισμένες θέματα στα rebound, να ελέγξουμε λίγο τα rebound. Από εκεί και πέρα, εντάξει, μπράβο στα παιδιά για την προσπάθεια που κάνανε και έχουμε δρόμο μπροστά μας ακόμα. Ελπίζω το Trey να είναι καλά. Μέχρι πού μπορεί να πάει αυτή η ΑΕΛ? Την έχουμε δει να κάνει καλά παιχνίδια φέτος και ακόμη και εδώ είδαμε καλά στοιχεία. Εσύ, coach, μέχρι πού θέλεις να δεις την ομάδα σου να πηγαίνει φέτος? Κοιτάξτε, εμείς πάμε. Το μότο μας φέτος είναι παιχνίδι με παιχνίδι, κατοχή με κατοχή, quarter by quarter. Το στόχος είναι τα play-offs. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι η ΑΕΛ φέτος δείχνει ότι μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε αντίπαλο. Και αυτό φαίνεται από τα αποτελέσματα που έχουμε. Φέραμε ένα καινούριο παιδί τώρα, το Ζάκαρι Ντάγκλα, στη θέση του Μουρ. Από εκεί και πέρα, μόλις προσαρμοστεί, νομίζω θα είμαστε ακόμα καλύτεροι. Και με τους τραυματίες, Μονιάτης, Τίνγκας. Σίγουρα, Τίνγκας, Μονιάτης, Εύζωνας, πριν μια εβδομάδα επέστρεψε. Ήταν μεγάλη απώλεια για μας φέτος. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι αντεπεξήλθε ο Κωνσταντίνος, ο Γρίβας και τα άλλα τα παιδιά, μια χαρά. Από εκεί και πέρα, νομίζω, βλέπουμε τη συνέχεια. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Ας αφήσω να πάω στα αποδυτήρια. Καλή συνέχεια, καλή επιστροφή. Ευχαριστώ.